επειδή κατονομάστηκα, αλλά και ως πολίτης. Λέει η κυρία Εισαγγελέας, η αξιότιμη του Λουπάκη, ότι έχω μία μάρτυρα που της δίνω και προστασία, άρα της παρέχω αυξημένο κύρος, ας πούμε, και τη θεωρώ αξιόπιστη, την κυρία Κελέση, που έρχεται και λέει: ο υπουργός Γεωργιάδης έμαθα ότι πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ σε μία βαλίτσα που του πήγε ο Φρουτζής στο γραφείο του, μάλιστα, διότι έδωσε το Σεπτέμβριο του 2013 65 εκατομμύρια από τα χρωστούμενα του ΕΟΠΗ προς την Νοβάρτης. Και επειδή τα πήρε γρήγορα η Νοβάρτης τα λεφτά, για γρηγορόσημο που το λέμε απλά, πήρε 2 εκατομμύρια. Κατευθείαν από τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΕΟΠΗ, δεν χρειάζεται, δεν είναι θέμα τώρα αν συμπαθεί ο Γεωργιάδης, σας ήρθε σε Νέα Δημοκρατία, από την ηλεκτρονική μεταφορά των χρημάτων. Φαίνεται ότι αυτά είναι ψευδή. Γιατί επί υπουργείας μου το Σεπτέμβριο του 2013 η Νοβάρτης πήρε 19 εκατομμύρια και όχι 65. Δεν θα έπρεπε, κυρία Μάνδρου, κανονικά, έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ ως πολίτης, η κυρία Εισαγγελέας Διαφθοράς να καλέσει την κυρία Κελέση να της πει: κυρία Κελέση, μου εδώ μου έχει πει κάτι που είναι αυταπόδεικτο ψεύδος, γιατί το κάνατε. Και εκεί την ακόμη το ίδιο ερώτημα. Πώς γίνεται ο εισαγγελέας να μην με προστατεύει εμένα? Δηλαδή, εγώ επειδή υπήρξα, ρε παιδιά, υπουργός, δεν έχω δικαιώματα. Κοίταξε. Ναι. Κανονικά, άμα υπάρχει αυτό που λες, γιατί εγώ δεν υπάρχει. Εγώ καταθέσει στην Επιτροπή στη Βουλή, δεν υπάρχει. Ναι, θα έπρεπε να τον ρωτήσει. Και να του ζητήσει τη διευκρίνηση. Αυτό μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχει γίνει όμως. Δεν θα βλέπω κανένα στις καινούργιες καταθέσεις και λέει, δεν υπάρχει καμία τέτοια ώρα. Τι θέλετε να πείτε? Και ξέρετε, το δεύτερο που είναι ακόμα πιο εξοργιστικό για μένα. Μιλάμε για την Νοβάρτης τώρα ένα χρόνο. Πολύ ωραία. Έχουν πάει κάποιοι μάρτυρες, έχουν πάει προστασία και έχουν πει κάποιες καταθέσεις. Φτάνουν στη Βουλή. Ένα χρόνο τώρα έχουμε διαβάσει καταθέσεις τους, απαντάμε, κάνουμε συνεντεύξεις, δεν είναι? Πολύ ωραία. Έρχονται οι μάρτυρες αυτοί τώρα, αφού ακούνε τι λέμε εμείς, και κάνουν συμπληρωματικές καταθέσεις. Και αναλόγως τι έχουμε πει και έχουμε απαντήσει εμείς, πάνε και αλλάζουν τις καταθέσεις τους. Ρε Μιχάλη μου, γίνονται αυτά τα πράγματα? Όχι, δεν γίνονται, κύριε Γεωργιάδη. Άδωνη, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαι 30 χρόνια μαχόμενος. Ο κυρία του Λουπάκη είναι άμεση συνεργός στη σκευωρία που καταγγέλλεται. Εγώ σας θέτω ερωτήματα, κύριε Χιόντι. Σας λέω. Όχι, και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι λέτε. Είναι δυνατόν να δεχθώ εγώ ως βάσικο μου επιχείρημα ότι η κυρία Κελέση θυμήθηκε ένα χρόνο μετά την πρώτη κατάθεση το τηλεφώνημα Φρουζή και Λοβερδού? Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, καλούν την Κελέση πέρσι. Πείτε μας τι ξέρετε για την Νοβάρτης. Και έρχεται ένα χρόνο μετά και λέει: συγγνώμη, ξέχασα να σας πω πέρσι που με είχατε πάρει 8 φορές κατάθεση. Ξέχασα να σας πω ότι είχα ακούσει και ένα τηλεφώνημα του Φρουζή με τον Λοβέρδο που του λέει: φέρε μου λεφτά. Δηλαδή, αυτό μας το πήρε, παιδί μου, ο μάρτυρας ένα χρόνο μετά, του κάνεις κατευθείαν δίωξη από ψευδολογία. Δεν το συζητάς. Κύριε Δημητρακόπουλε, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Δεν το καταλαβαίνεις, σου λέω τώρα. Το καταλαβαίνω. Επιτρέψτε μου, θα σας δώσω δύο πολύ σύντομα ερωτήματα που είναι και πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, αν από την εμπειρία σας ξέρετε, να ήθιστε μάρτυρες να καταθέτουν επί διετία. Δηλαδή, ανά 2 μήνες, ανά 3 μήνες να επανέρχονται και να καταθέτουν κάτι παραπάνω. Απαντήστε σε αυτό και θα επανέλθω για να τα βάζουμε ένα-ένα. Νομίζω ότι μετά από 30 χρόνια που είμαι καθημερινά στις αίθουσες των δικαστηρίων και στα ανακριτικά γραφεία, νομιμοποιούμε να έχω άποψη από το ερωτήματό σας. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει να βλέπω τόσο χαμηλής ποιότητας καταθέσεις. Και είναι η πρώτη φορά που ανενδύεσα τις χαρακτηρίζω ότι είναι καταθέσεις περιτόματα. Εγώ σαν εισαγγελέας, και μπορώ να το ισχυριστώ αυτό, εάν είχα τόσο αυταπόδεικτα ψεύδι από μία μάρτυρα, όπως τα ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης, ήμουν υποχρεωμένος αυτά τα ψεύδι να τα αναγγείλω στην εισαγγελέα ποινική δίωξη για να του ασκήσει δίωξη και ψευδορκία. Λοιπόν, έχει υποχρέωση ο εισαγγελέας. Απαντήστε μου και κάτι. Έχει ακόμη υποχρέωση ο εισαγγελέας όταν μπροστά του εμφανίζεται κάποιος που λέει προδήλως ψεύτης, ψέματα και ψευδή που προκύπτουν από αποδεικτικά στοιχεία που δεν αμφισβητούνται, ηλεκτρονικά στοιχεία, πρέπει μου και να αναγγείλει την ψευδορκία στην εισαγγελία 10 ποινικής δίωξης. Ωραία. Για να το ασκηθεί. Ερευνώνται λοιπόν 10 άνθρωποι, 10 πολιτικοί εν προκειμένου. Ήθιστε αυτό να το βλέπουμε σε δόσεις? Δηλαδή, εμένα είναι προσωπική μου απορία, την απευθύνω και προς την Ιωάννα που καλύπτει τόσα χρόνια το δικαστικό ρεπορτάζ. Για ποιο λόγο, αφού προαναγγέλλεται ότι θα έχουμε και εξελίξεις και για τους υπόλοιπους 5 μέσα σε λίγες μέρες, γιατί όλο αυτό δεν πήγε όλο μαζί να κλείσει ή να ανοίξει για όποιος είναι να ανοίξει και δεύτερη φορά και να τελειώσει το θέμα? Που μετά επίσης από τόσα χρόνια που διακονώ το βαρύ καθήκον της ποινικής και της ποινικής δικηγορίας, βλέπουμε σε δόσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, λες και είναι μια πίτα που κόβουμε ένα κοβάτι σήμερα, δεν ήθιστε, αύριο λοιπόν, ένα κομμάτι. Ούτε είναι, αυτό. Είναι πρωτοφανές και αυτό. Και Ιωάννα, θα με επιτρέψετε αυτό... ένα λεπτό. Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο. Για να τελειώσω. Ζήλεψα πραγματικά τη δημοκρατία της Αμερικής. Γιατί?